Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ζωντανά, κάθε μέρα, αυτή την ώρα. Εδώ στο δίκτυο για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το ντύσιμό μου, το επιμεληθεί και το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρου 4 και θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα μεγέθη και προπαντός με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Κάθε εβδομάδα νέες παραλαβές και μεγάλες προσφορές. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα κοντά μας έχουμε μια κούκλα, μια γυμνάστρια, την Αργυρό Ασπογαλή, να την καλωσορίσουμε. Και θα γυμναστεί σήμερα με πολύ αγάπη για μας όλες. Καλώς άρεσες, κουρτσάρα μου, πώς είσαι? Καλά εσείς? Μπορείς κάθε Παρασκευή? Θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξεις, μπράβο. Χαίρομαι. Πες μας καταρχήν, έτσι να θυμηθούμε λίγο. Ναι. Πού έχεις το γυμναστήριο, ναι, τι ακριβώς μπορείς να κάνεις? Το γυμναστήριο είναι Δυτική Στράκης 19, ισόγειο, με μεγάλη βιτρίνα φαίνεται, κάνει μπαμ. Μεγάλο, ωραίο, το βλέπεις. Το βλέπεις με το που περνάς. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα, μικρές και μεγάλες ηλικίες, από 4 μέχρι 104 χρονών, να το πούμε. Έχουμε πιλάτες, που είναι για σωστή στάση σώματος, ορθοσωμία. Έχουμε πιο δυναμικά τμήματα που είναι με μπάρες, μαλτήρες. Κάνουμε personal, κάνουμε τραμπολίνο, αερόβια προγράμματα, αερόμπι. Πες στον κόσμο τι είναι το personal. Γιατί personal είναι τα ιδιαίτερα. Έτσι, ιδιαίτερα, μπράβο, πες το και ιδιαίτερα. Γιατί μεγάλες γυναίκες δεν θα το καταλάβουν. Εντάξει. Να βοηθήσω κι εγώ την κατάσταση. Ναι. Και τα άτομα μέσα, το ιδιαίτερο είναι 1 με 2 άτομα. Και μετά το γκρουπ είναι από 3 μέχρι 10 άτομα μέσα σε ένα γκρουπ. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καλά. Και έτσι καλά και αλλιώς καλύτερα. Mm-hmm. Για τις γυναίκες, μιας κάποιες ηλικίες όπως η κυρία Στέλλα, τι θα κάνεις σήμερα για μας? Θα κάνουμε λίγες διατάσεις να ξεκινήσουμε. Δηλαδή? Λίγο να χαλαρώσει λίγο το σώμα, να ξεπιαστεί. Εγώ δεν θα γυμναστώ μαζί σου γιατί δεν έβαλα φόρμες, ξεχάστηκα. Και επειδή καινούργια τα ρούχα, δεν θέλω να υδρώσω και να τα ζωρίσω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Την επόμενη με φόρμα. δεν το συζητώ. Ωραία. Θα κάνουμε λίγες διατάσεις για τα χέρια πρώτα. Να σας δείξω. Το πάνι είναι η σωστή στάση σώματος, οπότε πρέπει τα πόδια σας να είναι σε μία ευθεία. Πίσω και κάτω η ώμη. Και αυτό είναι η σωστή στάση σώματος. Δεν πρέπει, καλό θα ήταν να πηγαίνετε σε ένα καθρέφτη μπροστά για να βλέπετε τη στάση σας. Δηλαδή, άλλοι μπορεί να είναι έτσι, άλλοι μπορεί να είναι έτσι ή να κάνουν λόρδωση, οπότε εμείς θέλουμε μία σωστή στάση σώματος. Πίσω και κάτω η ώμη, χέρια κάτω. Τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης, που λεκάνη μου είναι τα κόκαλα. Και ξεκινάμε λίγο να τεντώσουμε τα χέρια μας μπροστά. Πιάστε τον καρπό σας, κάντε μία καμπούρα μπροστά και ξανά πίσω. Αυτό όλο θα το κάνετε 10 φορές. Το πάνι είναι να πάτε τους ώμους σας μπροστά και η κινητικότητα στους ώμους βασικά είναι το καλύτερο. Αυτό που βοηθάει, πού βοηθάει αυτή η άσκηση, στον αφιένα? Βοηθάει στην κινητικότητα, στο να είναι κινητική η ώμη σας, γιατί αν η ώμη σας είναι σε ένα μέρος, ναι, μετά δημιουργούνται προβλήματα στον αφιένα, στην ομοπλάτη, μάλιστα, στους τένοντες. Γενικά το σώμα μας θα θέλουμε να είναι κινητικό και ευλίγιστο. Μάλιστα. Όχι πάρα πολύ ευλίγιστο. Δεν μπορούμε μετά από μια ηλικία να είμαστε και ευλίγιστες πια, δεν γίνουμε και λάστιχο. Και δεν είναι και καλό να είσαι πάρα πολύ ευλίγιστος. Φυσικά δεν είναι. Ό,τι υπερβολή, λάθος. Ναι. Γιατί έχετε πολύ χαλαρές αρθρώσεις, οπότε μπορείτε να πάθετε εύκολα τενοντίτιδες. Ναι. Οπότε θέλουμε ένα δυνατό και ευλίγιστο σώμα. Υπερβολές δεν θέλουμε. Ξέρεις πόσες γυναίκες περιμένουν να ξεκινήσουμε γυμναστική? Αλήθεια? Εδώ. Γιατί γυμνάζονται από το σπίτι. Ωραία, χαίρομαι. Και πάρα πολλές ήρθαν. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Η επόμενη άσκηση που θέλω είναι να μπλέξετε τα χέρια σας πίσω, να πάτε τους ώμους σας πίσω και να τεντώσετε όσο μπορείτε τα χέρια σας και να κάνετε καμπούρ. Οι ώμοι πρέπει πίσω να ενωθούν και να κάνουν καμπούρ. Αυτό το κάνουμε άλλες 10 φορές. Άλλη πολύ ωραία άσκηση είναι με τη λεκάνη, να ανοίξετε λίγο τα πόδια
και να τεντώσετε για να ανοίξει εδώ μέσα ο προσαγωγός. Πολύ ωραία άσκηση και αυτή. Και άλλη πολύ ωραία δηλαδή, άσκηση. Δηλαδή οι κοπέλες που χορεύουν σε φρυτέλη και κάνουν αυτές τις κινήσεις είναι μια χαρά. Ναι, 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 βοηθάει. Βάλτε και μουσική, χορέψτε και κάντε αυτή την άσκηση. Και ο κύκλος της λεκάνης βοηθάει πάρα πολύ. Α, την άλλη φορά τη ευτετέλη θα μας χορέψουμε. Και τις αποκριές θα έρθεις με χανούμ και θα κάνεις. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Ναι, τώρα να περάσω. Βασικά αυτή η εκπομπή είναι για να περνάμε καλά. Ωραία. Και οριεντάλ θα κάνουμε, κυρία Σταλίγια σας. Έτσι, μπράβο. Μήπως διδάσκεις και οριεντάλ εκεί. Όχι, δεν διδάσκω. Λέω ότι την πολλή εκπαίδευση μπορεί να μαθαίνουν χωρίς το καταλάβουν. Χορό έκανα, δίδασκα πιο παλιά, αλλά. Όχι οριεντάλ. Εδώ θα μας κάνεις οριεντάλ. Θα σας κάνω οριεντάλ. Πάρα πολύ ωραία. Και η λεκάνη, το στρίψιμο της λεκάνης είναι πολύ ωραίο, δηλαδή να πάτε μπροστά πλάι. Αυτή την κίνηση που κάνουμε και στο οριεντάλ, θα το κάνουμε μια φορά. Και έξω και μέσα λεκάνη. Και αυτή η κίνηση βοηθάει πολύ στη μέση. Πώς γίνεται πιο εύκολο να ξεκινήσεις πίσω μπρος πρώτα? Πίσω μπρος. Και μετά στο πλάι κάνει για το πίσω μπρος, να το δουν οι φίλες. Μπρος. Είναι μπροστά, στρίβω τη λεκάνη και πίσω. Καλό θα είναι να έχετε λίγο λυγισμένα τα γόνατα. Ναι. Μπροστά η λεκάνη και πίσω η λεκάνη. Βοηθάει πάρα πολύ στη μέση αυτή η άσκηση. Α, πολύ ωραία. Για την καλή σωστή στάση της μέσης και την ευληγησία. Πολύ ωραία. Και μετά στο πλάι πώς το έκανες? Και μετά στο πλάι είναι... Εκείνο δύσκολο. Ναι. Θέλει λίγο με από τα γόνατα να έρθει η κίνηση. Ή τεντωμένα και κάνετε μύτες. Πρέπει να τα μάθουμε αυτά. Σας άρεσε. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να έχετε σταθερή τη λεκάνη σας και απλά να ανεβαίνει ο βοφός σας. Μάλιστα. Πλά, αλλά με τεντωμένο πόδι. Αλλιώς με λυγισμένα είναι λίγο πιο εύκολο. Αυτά. Η αρχή. Η αρχή. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Και είναι σημαντικά αυτά που μας έδειξες. Κάθε φορά λίγα. Για να τα αφομοιώνουμε και να μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί άμα είναι πολλά. Εντάξει. Και μπερδευόμαστε και τα ξεχνάμε και βαριέμαστε και πολλά. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει? Την επόμενη φορά και εσείς, κυρία Στέλλα, μαζί μου. Πώς? Δεν θα μου την γλιτώσετε την επόμενη φορά. Θα βάλω φόρμες. Και άλλα παπούτσια. Εντάξει. Ωραία. Πού μπορεί κάποιος να σε βρει? Δυτική Στράκης 19, είναι ισόγειο. Το τηλέφωνο είναι 2321052874. Ώρες. Ώρες είμαι εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 με 1 και από τις 3 μέχρι τις 10. Φτάνει. Είναι. Για να έχεις και προσωπική ζωή. Μία ώρα πάω, τρώω και ξαναφέρω. Ναι, ηλικίες είπαμε. Ηλικίες από 4 μέχρι... Όπως νιώθετε εσείς. 104. 104. Αργινόμου, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ. Καταρχήν, έχεις βάλει κανένα 2 κιλά, είσαι πανέμορφη. Μην το λέτε αυτό, κύριε. Όχι, είσαι πανέμορφη, δεν έχεις παραπανήσια. Όχι, σου πήγαν και μου άρεσες πάρα πολύ. Καλώς όρισες, λοιπόν. Καλώς. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε αυτή. Ρύθμισέ το. Το θεωρούμε δεδομένο, εγώ κάθε Παρασκευή με φόρμες θα έρχομαι. Εντάξει. Έγινε κορτσάρα μου. Φίλες και φίλοι, πάμε για τους αγαπημένους μας χορηγούς και πάμε κουζίνα. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 2-321-051-562-100. Σήμερα θα φτιάξουμε μπιστέκια, που είναι από βουβαλίσιο κρέας, από την οικογενειακή φάρμα Μπόρας, το ελληνικό βουβαλίσιο κρέας. Έχει πάρα πολλά θρεπτικά στοιχεία για υγιούς και παιδιά, αλλά και για ανθρώπους που έχουν χοληστερίνη και για αθλητές. Και η εταιρεία Γούνας Γεώργιος και Χρήστος Βαμπλάς Όμικρον Έψιλον στο 3ο χιλιόμετρο Σερώνης Γρήτας έχει κατεπτυγμένα προϊόντα, κάνει διανομή προφήμων και επίσης έχει αντιπροσωπείες.
Οπότε, ό,τι θέλουμε στην εταιρεία Γούνα Γεώργιο και ο Χρήστο Μπαμπλά στο 3 χιλιόμετρο Σερών Ιδρύτα. Είναι έτοιμα, φίλε μου. Βουβαλίσκο μπιστέκι με το ελληνικότατο βουβαλίσκο κρέας από τον Μπόρα. Οικογενειακή φάρμα. Τι κάνω τώρα, έχω βάλει μία λαδόκολα από κάτω. Έχω τοποθετήσει το μπιστέκι επάνω και θα βάλω βουτυράκι. Εύκολα πράγματα. Ορίστε. Ο φούρνος μας πάντα προσαρμοσμένος και είμαστε ok. Το σταυρώνουμε και το φούρνο. Εύκολα. Είναι το πιο υγιεινό κόκκινο κρέας του βουβαλίσκου που είναι ελληνικό. Είναι από την Κυρκίνη. Λοιπόν, ζητήσατε φίλες μου να δείξετε γιατί δεν προλάβατε το δίπλωμα για τους κόπους που θα το πιάσουμε σήμερα. Λοιπόν, ανοίγουμε το φύλλο. Η δόση που είναι οικονομική είναι για 5 κομμάτια να κοπίζουμε. 5 φύλλα δηλαδή. Παίρνουμε το φύλλο που το ανοίξουμε με ένα πλαστήρι και το διπλώνουμε πρώτα στο έτσι. Δείτε. Αφού το βουτυρώσουμε με λιωμένο βούτυρο, παίρνω και το άλλο μέρος, δείτε έτσι, το ξαναβουτυρώνω. Και τώρα, από αυτή την πλευρά, το διπλώνω μέχρι τη μέση, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δείτε το φιλισμό, το ξαναβουτυρώνω και το ξαναδιπλώνω έτσι και μετά από εδώ το κόβω λωρίδες, έτσι. Παίρνω μια λωρίδα, τη γυρίζω και φτιάχνω τους κόμπους, τους οποίους θα σας δείξω τώρα. Πως πηρύγει ο αέρας έτσι και το σχεδιασμό. Η κόμπη μας είναι στημένη από χθες. Το σιρόπι θα το βάλω, φίλες μου, τώρα να το δέσω. Ανάβω την εστία μου. Έτσι, ωραία, ωραία. Λισομανάει που λένε. Τι ζητάτε, ξαναπεί λίγο το κοντρόλ από πάνω. Γιατί δεν βγαίνει στην αέρα, για να καταλάβω να τη ρωτήσω τι εννοεί. Ας βγει φίλη στον αέρα, να ρωτήσει τι θέλει. Ε, ναι, τώρα εγώ το είμαι εσύ. Θέλουμε, ας πούμε, πορτοκαλόπιτα. Ποια θέλεις, την τηγανιτή, θέλεις με το φύλλο, θέλεις χωρίς. Ε, βέβαια. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι, παίρνουμε απευθείας και ρωτάμε. Το να ρωτάμε δεν είναι πρόβλημα και δεν είναι κακό, δεν είναι δυνατόν να το ξέρουμε όλο. Αλλά τώρα, παράδειγμα, αν είχα να κλείσω τα χρήματά μου σε μια τράπεζα, θα έβαζα κάποιον άλλο να πάει να ρωτήσει. Δεν γίνονται αυτά. Με όλη την αγάπη. Ρωτήστε με τι θέλετε. Στάκες, κύριε Βιό. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιστηγραμμούλα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, φίλε μου, στο πάρω ένα πιάτο.
Αυτό. Τώρα είμαι στη γραμμή. Κυρία, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, από Ξάνθη σας παίρνω. Λέγομαι Σοφία. Για Σοφία μου γλυκά. Απ' την όμορφη μας Ξάνθη, σ' ακούω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ρώτησα τα κορίτσια. Ναι. Ναι. Τι σάλτσα θέλεις. Μακάλο. Δηλαδή. Δηλαδή την άκουσα στην τηλεόραση, τελευταία στιγμή που το είπε και δεν είδα πως γίνεται, τι είναι, άσπρη σάλτσα μακάλο, ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σου τη φτιάξω από εβδομάδα και να τη δεις, γιατί έχει διαδικασία. Α, μάλιστα. Εγώ είπα να μην σας βάλω σε τόσο κόπο. Α, δεν έχει. Για να τη γράψω και όλα, λέγοντας δύο-τρία πράγματα. Όπως νομίζετε. Όπως νομίζετε. Έτσι κι αλλιώς μαγειρεύω. Θα κάνω μια συνταγή μας και τσάτσα. Συνήθως αυτό που είδα είσαι και φτέρες από κάτω. Το ίδιο πράγμα είναι, αγάπη μου. Σαλτσούλα που μπαίνει και σε κεφτέ, που μπαίνει και σε κρεατάκι, σε ό,τι θέλεις. Α, ωραία. Ωραία, ωραία, κύριε Στέλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διαφωτιστικές σας απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω και να μάθουμε πράγματα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, κυρία Στέλλα. Σας ευχαριστούμε εξ όλων των γυναικών, το λέω. Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Από εβδομάδα κορτσάρα. Μπορεί να κάνω και μια σάλτσα όπως είπε η φίλη μας. Είναι μια ψάρι. Να το δούμε κιόλας. Παίρνω μια τροπική κουτάλα τώρα, φίλες μου. Θέλω να είναι το σιρόπι μου βραστό γιατί είναι κρύο. Ορίστε, τα προσθέτω μέσα. Τους κόμπους. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλλα. Γεια σου, παραπονιάρα μου, Μίκα. Τι κάνεις, κορίτσια. Δώσε το Θεό, παρεούλα εδώ μαζί σας, μαγειρεύω και περνάω όμορφα. Σε βλέπω, σε βλέπω. Τι αέρας είναι αυτός, Τσαλέ. Ναι, πολύ αέρας. Πού, σήμερα δεν έχει να και σου φώτιρα πάμε. Πού να πας, σε μας παρασύρου. Κρύο. Ναι, το τόσο καιρό, πρέπει μην βγάζεις, μην αφώνεσαι. Έτσι. Έγινε, κορίτσι μου, τα λέμε. Τα λέμε, κουρτσάρι μου, να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Γεια σου, Μίκα μου. Αφήνω έτσι μέσα. Να αφήνω ποιος τον ωραία, ρε, δείτε και αυτό. Πώς. Εδώ να κρατήσω. Ό,τι πεις μένει. Δες εδώ. Αυτό είναι για την Όλγα. Αυτό είναι για σένα. Το παιδί μου είναι ένα για το Στέλιο, ένα για την Νικολέτα, τη γυναίκα του Στέλιου. Τα βρήνε και εκεί και την αγαπώ πολύ. Στέλιο, έβλεψες με τα βρήκα. Ωραίο πράγμα. Τον έχει φτιάξει και δύο παιδάκια, γερά να είναι. Θέλω όταν η κόμπιξη είναι μικρή, το σιρόπι θα τα βράζει. Το ξαναανάβω να ποτίσουν μέσα. Αν όμως τα βγάλετε και τα κατευθείαν το σιροπιάσετε, δεν θέλω να είναι καθόλου το σιρόπι. Αυτό είναι χλιαρό. Ορίστε. Πού θα βγάλετε αυτούς τους κόμπους και δεν θα τους πιέσουν. Τέλεια. Ορίστε. Το σιρόπι, αν σας περισσέψει, τώρα εδώ είναι πολύ, γιατί είναι για μια συνταγή. Εγώ το κρατώ και το ξαναχρησιμοποιώ. Δείτε εδώ τι γίνεται. Θέλω να μαλακώσω δηλαδή. Τα βάζω μέσα. Έλα, δεν υπάρχει και το ψάκι, εγώ δεν ευχαριστώ. Έχω εδώ
το μπαίνει να δούμε και τα... Αχ, τι ωραία γίνονται. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κουρτσάρα. Γεια σου, Κουρτσάρα. Κουρτσάρα. Έλα. Τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις. Τι ωραία πράγματα μας κάνεις πάλι. Ναι, το όνομά σου. Το όνομά μου το ξέρεις. Δάφνη. Να αγάπη μου. Έλα, κουρτσάρα. Τι πράγματα είναι αυτά πάλι, ρε. Καλέ, η κόμπη είναι αυτή. Καλέ, άμα είμαι αγκαστρωμένη τώρα θα το ρίχνω το παιδί. Θα πάσουν από εδώ, καλέ, και δεν θα πάθεις τίποτα. Καλέ, τι ωραία. Ναι, είστε πράγμα το δάχνει. Καλικράτα, ένα για μένα. Πότε θα έρθεις. Πότε θα έρθω, δε, σε πειράζω. Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω κι εγώ πότε. Πολύ αέρα έχει, να με φέρει αέρας, λες. Τι ξεφτάτε. Ο αέρας θα με σκουντήσει, θα με φέρει. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Πας στο αδερφικό. Δεν πηγαίνω. Γιατί, κορίτσι μου. Α, γιατί έχω κάτι που χρειώσεις εδώ. Το μεσανάζι δεν πήγες, αγρυπνία δεν είχε. Άκουσε με να σου πω. Πες μου. Έρχεται το αδερφικό σε μένα. Α, αυτό πιο καλό. Πιο καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα με έκανες. Τέλεια. Δεν σου γίνεται εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Εδώ φανταστικά. Πόρεσε. Αυτό όλη η τέχνη του είναι στο δίπλωμα. Πώς το διάφορα πράγματα είναι διπλωμένο. Τι τέχνη είναι αυτή. Το έδειξε προηγουμένως με καρκί. Το έβαλα αργά λίγο. Τι ώρα ξεκινάς. Τέσσερις ακριβώς, ε. Ακριβώς. Αχ, μη δεν βάζεις από πάνω. Δεν χρειάζεται εκεί το χειρότυπο. Πω, πω, τέλειο. Άμα θέλετε όμως τις ακόμα κουβλικά, βάλτε και άκρη. Εγώ εκεί να τους πηγαίνω στα παιδιά μου, εδώ θα τα βάλω και άκρη. Αγάπη μου, εσύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δάφνη μου, καλό απόγευμα, κορίτσι. Επίσης και σε σένα, γεια σου. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε να δούμε υλικά, χορηγούς και τι έχουμε μαζί με αυτά τα υπέροχα, τα βομβαλίτσια. Μπιστέκια, θα σας κάνω πουρέ με λίγο πατάτα. Πάμε για χορηγούς. Θα φτιάξουμε τώρα και πουρέ
Δεν γλυκό πατάτα. Από το Μουλιάνο στο κέντρο τη πόλη πέρασε αυτό τα λαχανικά. Και τα φέρνει με λίγο και στο χώρο σα. Βάζω μέσα σε ένα μπολ. Έχω ρίξει και λίγο αλατάκι. Όταν τις έβαζα και τώρα θα τις πολτοποιήσω με μίξερ. Σε αυτό το σημείο τώρα θα προσπάσω το βούτυρο. Επειδή είναι κρύος το γλυκό πατάτι μου, δεν το ξέρω σε ποιο μπορείς, έχω λιώσει το βουτυράκι. Θα προσθέσω και γάλα στο ρεάλ μέσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι που ζήτησα τους κόμπους. Εσείς τους φτιάξατε, αλλά δεν πρόλαβα. Δεν ήμουν εδώ να τους δω. Αχ, να... Λοιπόν, να σου πω κάτι κουρτάρα. Θέλεις και τη ζύμη. Τη ζύμη θέλω πιο πολύ. Λοιπόν, να σου πω τώρα να γράψεις, μπορούμε να το βάλουμε Στέλιο. Τη ζύμη την έχω γραμμένη. Α. Αλλά ξέχασα πώς το διπλώνετε. Το δίπλωμα θα το φτιάξω. Γιατί δεν πρόλαβα χθες ήμουνα, συγχωρέθηκε μια παιδική μου φίλη. Μην απολογήσω και λέω για ποιο λόγο. Άκουσέ με κουρτσάρα. Ακούω. Λοιπόν. Θα το δείξω τώρα και κάθεσαι να δεις. Βλέπω, σας βλέπω. Έγινε. Αυτή τη στιγμή σας βλέπω. Από πού τηλεφωνείς? Από την Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, που σε πήρα και σας ρώτησα για τους κόμπους, πότε θα μας τους κάνετε. Το μικρό σου όνομα? Σουλτάνα. Για στο Σουλτάνα μου με το ωραίο όνομα. Και Σκορπιός. Α, καλά. Λοιπόν, για να θέλουν δείτε οι κόμπι μας. Ναι. Λοιπόν, Σουλτάνα. Είδα πως θα σας το σιροπιάζονται. Ωραία. Λοιπόν, άκουσε με. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η δόση θα βγάλεις τη δίνεις σε 5 κομμάτια. Ναι. Θα την κόψεις. Ναι. Το κάθε κομμάτι θα το ανοίξεις σε ένα φύλλο. Μεγάλο. Με το πλαστήριο, όχι πολύ μεγάλο. Α. Περίπως είναι το χαρτί πιο τετράγωνο. Ναι. Πιο τετράγωνο. Θα το πάρεις στο φύλλο και να το διπλώσεις έτσι. Από εδώ. Θα το διπλώσεις και από εδώ. Ναι. Από μέσα όμως βουτυρωμένο το φύλλο. Α, θα βάλω βούτυρο. Με λιωμένο βούτυρο. Ναι. Με ένα πιλέτο. Λιωμένο. Λιωμένο. Α, λιωμένο. Λιωμένο. Διπλώνεις από... και από εδώ. Ναι. Ξανά βούτυρο. Ναι. Πιάνεις από εδώ μεριά τώρα. Ναι. Και το φτάνεις μέχρι τη μέση. Ναι. Ξανά από εδώ. Από την άλλη πλευρά. Ναι. Ξανά βούτυρο. Ναι. Και το ξαναδιπλώνεις το έτσι. Μία έτσι, ναι. Μία αλλιώς. Ορίστε. Ναι. Και μετά με ένα μαχαίρι κόβεις εδώ. Κάθε δεν βάζω βούτυρο. Στο τέλος όχι. Α. Στο επάνω όχι. Α, έτσι. Α, γραμμένο αυτά. Ρίγα, ρίγα. Και μετά, αφού βγάλεις τη ρίγα, και το θέτω, δέχω τον κόμπο, βάζω στο ταξί. Α, ωραία. 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 Αύριο δεν θα το έχει αρέα επανάληψη το πρωί. Όχι, αύριο, αλλά Σαββατοκύριακο τώρα θα παίξει. Δεν ξέρω να παίξει απόγευμα. Α, καλά. Ή την Κυριακή. Και εσύ και να στέλνω, θα βλέπεις κάπου και το δεις. Καλά.
Έγινε η γλυκά μου σπουδά. Γεια σα, κορίτσι μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα, γεια σου. Φιλάκια, γεια σου. Λοιπόν, τα μπιστέκια μου είναι έτοιμα. Φανταστικά. Οικογενειακή φάρμα μπόνας το ελληνικό μου βαλίσκο κρέας, φίλε μου. Στην Κερκίδη. Ναι, καλησπέρα. Στελάκι μου. Έλα, Μάγδα μου. Αγάπη μου. Έχω τρελαθεί με αυτά που έχεις κάνει. Λιγώθηκα, δεν αντέχω. Αχ, κορίτσι μου, καλά. Δεν αντέχω, αυτά δεν είναι, είναι το κάτι άλλο. Η κόμπη, ε. Η κόμπη, Στέλλα, η κόμπη είναι ένα απίθανο πράγμα. Όταν τα έκανα πρώτη φορά στα εγγόνια μου, στα γενέθλια, ναι, τρελάθηκαν όλοι οι μανούλες που ήρθαν. Βέβαια, βέβαια, γιατί η Στέλλα μου είναι καταπληκτικά και είναι ασυνήθιστα. Πού δεν τα βρίσκαλε αυτά. Όχι, όχι, όχι. Πρώτον ότι φέρουν κόπο, δεύτερον πρέπει να ξέρεις πως θα τα κάνεις και τρίτο εγώ έχω πεθάνει τώρα. Θα μη λες έτσι βρε κορίτσι μου. Ναι παιδάκι μου, ότι τα βλέπω και έχω λιγωθεί. Αχ, είστε και μακριά. Αχ το κορίτσι μου. Άμα τι κάνεις αγάπη μου. Δώσε το, Μάγδα όταν θα έρθω. Ναι, θα τα κάνουμε. Θα κάνουμε κόμπους. Ναι, στο σπίτι. Ναι, εγώ στο σπίτι στο δίλη τα φτιάχνω, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Έγινε, έγινε κορίτσι. Έγινε, καλό απόγευμα, φιλάκια. Επίσης, φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ πολύ. Με μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Γεια σου, κουρτσάρα μου. Λοιπόν, φίλες μου, είχε δίκιο η φίλη μας στο Σουλτάνα που ήθελε να φτιάξω. Λοιπόν, τους κόμπους, δείτε εδώ έναν φορέα. Με γλυκό πατάτα. Και κάθε καλά. Πάρουμε και ένα ωραίο βουβαλίσιο. Μπιστέκια που είναι το καλύτερο κόκκινο κρέας. Δείτε, δείτε, δείτε τα πλήματα. Τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα, εγώ θα πάρω το λίγο. Έτσι. Δείτε ράκι. Έτοιμα τα παίρνετε από την εταιρεία Γούνα Γιώργος και Χρήστος Μπαμπλάς όμικρον έψιλον και βάζετε μόνο λίγο βιτεράκι από πάνω και το πίνετε. Ορίστε φίλοι μου, δύο υπέροχες συνταγές, εύκολες, νοστιμότατες και πολύ υγιεινές γιατί το βαλίσιο ελληνικό, στερεϊκό κρέας Κυρκίνης από τη φάρμα Μπόρας. Λοιπόν, που είναι η οικογενειακή επιχείρηση στην Κυρκίνη, απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο μοναδικό μπιστέκι που τα σχετικά του είναι τα καλύτερα ό,τι υπάρχει σε κρέας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ τελείωσε η εκπομπή μου. Τέλος όμως, είναι το όμορφο απόγευμα που περνάμε παρεούλα μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πρώτο Θεός, την ίδια ώρα ζωντανά εδώ στο δίκτυο. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας.